νομοσχέδιο αυτό. Το νομοσχέδιο το αυτό σίγουρα είναι ένα νομοσχέδιο που μας πάει πολύ πίσω. Ξεχνάμε την ιστορία της χώρας, η οποία στους δρόμους κατακτήθηκαν πράγματα από την αρχή του ελληνικού κράτους. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό έχει έρθει γιατί φοβάται η κυβέρνηση τις αντιδράσεις από την τραγική οικονομική κατάσταση. Μα δεν απαγορεύεται συνατρίζεστε, δεν είναι. Απαγορεύεται συνατρίζεστε επί της ουσίας και να σας πω κάτι για να μην μιλάμε εκ του προχείρου εμείς. Έτσι έχει αποφανθεί και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και η Ένωση Δικαστών και ένα σωρό οργανώσεις. Πήραμε εξορμή για αυτά που είπε η Επιστημονική Το νομοσχέδιο αναλύθηκε πάρα πολύ. Τα στοιχεία που έδωσε χθες ο κ. Χρυσοχοίδης που είπε ότι 5 στις 10 πορείες ήταν έως 50 άτομα. Ωραία, για τα 50 άτομα ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει το προεδρικό διάταγμα 120 που είχε πάρει ο κ. Δέντιας, είχε φροντίσει να προωθηθεί, το οποίο προβλέπει και έχει πλαίσιο για τις μικρές αυτές πορείες να πηγαίνουν στο πεζοδρόμιο ή σε μια λωρίδα. Συμφωνείτε εσείς με αυτό? Υπάρχει πλαίσιο. Λοιπόν, εδώ το θέμα μου είναι ότι ενώ το Σύνταγμα περιγράφει σαφώς την ελεύθερη συνάθρηση, απλώς να μην έχουν οι πολίτες όπλα, δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό, εδώ έρχονται και μπαίνουν επιπλέον περιορισμοί. Δηλαδή, πάνω από το Σύνταγμα, να υπάρχει και ένας συντονιστής, ο οποίος θα αναλαμβάνει την ευθύνη. Φανταστείτε, σε μια μεγάλη πορεία, να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα φέρει την ευθύνη. Δηλαδή, θα πρέπει να πάει στα δικαστήρια για να αποδείξει. Σε μια μικρή ότι δεν είναι πορεία των 30 ατόμων. Αφού υπάρχει πλαίσιο για τη μικρή πορεία των 30 ατόμων. Αλλά παρόλα αυτά, ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι. Ακόμα και η ειδοποίηση, την οποία λέμε εμείς γενικώς τηρούν και τα σωματεία και όλοι όταν γίνεται μια επίσημη. Ωστόσο, δεν μπορείς να αποκλείσεις και τις αυθόρμητες πορείες, οι οποίες μπορεί να είναι για οποιονδήποτε λόγο. Κάποια στιγμή είχαν γίνει για τις πυρκαγιές. Τα φοιτητικά συνήθως αυθόρμητα είναι. Και τα φοιτητικά. Αυτά εδώ, είναι η ιστορία της χώρας. Μάλιστα. Και προστατεύονται από το Σύνταγμα, περάσουμε, για να μην λέμε πολλά. Προστατεύονται από το Σύνταγμα. Δεν πρέπει να βρεθεί κάποια στιγμή όταν γίνεται καταστροφές στο κέντρο της Αθήνας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος. Γιατί όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πληρώνουν. Μπορείτε να μου υποδείξετε ποιος θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος όταν μια ομάδα ανεξέλεγκτη κάνει κάποια καταστροφή? Ποιος θα είναι? Ο αρχηγός της ομάδας. Μπορείτε να τον βρείτε? Εδώ ο κ. Χρυσοχοίδης, όταν πήρε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας, νόμος και τάξη, νόμος και τάξη, ο Ρουβίκονος, ένα. Δεν τον είδαμε να κάνει τίποτα. Στον κ. Ινδαρέ μπήκε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα το δούμε το απόγευμα στη Βουλή πώς θα κινηθεί και πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος. Καλά, δεν θα εφαρμοστεί. Αν τώρα θέλετε, γνώμη, η αλήθεια είναι, κυρία Πέρκα, τώρα δεν θυμήθηκα βέβαια για τον κύριο Λαφαζάνη, τον τρέχατε στα δικαστήρια. Και όχι μόνο τον κύριο Λαφαζάνη. Σειρά συνδικάτων. Τον Παναγιώτη. Σειρά συνδικάτων. Δεν είπε κανείς για κάποιους νόμους τους οποίους βρήκαμε, βελτιώσαμε ή δεν βελτιώσαμε ή αφήσαμε. Εδώ όμως δεν μπορώ να ακούω από το κοινάλ που πάμε σε χειρότερο και πιο αυστηρό. Να μου κάνει κριτική. Για πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Κύριε, μια σκίστε. Ο προηγούμενος νόμος, ξέρετε πότε έγινε. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Κύριε Χριστίδη. Ένα λεπτό, γιατί έχει σημασία. Πότε έγινε ο προηγούμενος νόμος? Δεν αντέχω αυτό το. Δηλαδή, ήρεμα. Λέτε τον νόμο ο οποίος δημιουργήθηκε. Κύριε Χριστίδη, είστε σε δύσκολη θέση. Είστε σε δύσκολη θέση γιατί ψηφοφόρησαν. Θυμούνται την παράδοση τη δημοκρατική παράταξη. Και απορούν. Αφήστε τα παρακαλώ. Και απορούν. Σα μάτιασα. Συγγνώμη. Αυτό το κόμμα γίνεται δεκανίκη του Μητσοτάκη για άλλη μια φορά. Κοιτάξτε, εγώ την απλή αναλογική διαφωνία. Βεβαίω το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά εγώ θέλω να, επειδή με προκαλέσετε και είναι γενικότερο το θέμα, εγώ να πω ότι στην Ελλάδα υπήρχαν 5 κατασκευαστικέ. Αυτές μοιράστηκαν όλο το χρήμα για όλα αυτά τα μεγάλα έργα που έγιναν τόσα χρόνια στη χώρα. Σβήσαν πολύ μικρές εταιρείες. Και μετά σπάσατε το έργο Πάτρα Πύργος για να. Το Πάτρα Πύργος, λοιπόν, που με προκαλεί ο κ. Σιμόπουλος, ήταν ένα έργο το οποίο βγάλατε. Για ένα θέμα που θα μιλήσω. Να μιλήσει η κυρία Πέρκα. Και εσύ, ξέρω, Ελλάδα, παρακαλώ. Και εγώ το ξέρω. Πάτρα Πύργος, λοιπόν. Ενώ ήταν μέσα στη σύμβαση παραχώρηση, αυτές οι περιβόητες 5 συμβάσεις παραχώρηση, τις οποίες πλήρωσε ακριβά ο ελληνικός λαός και ποτέ τα έργα δεν τελειώσανε. Όχι. Και μετά βγήκε από τη σύμβαση παραχώρηση, πήγε δημόσιο έργο. Το έκανε ο κύριος Σπίρτης με 5, αλλά τώρα έχει παγώσει και το ξαναπάει με σύμβαση παραχώρησης. Τι σημαίνει αυτό? Ένα δημόσιο έργο, άρα χωρίς διόδια. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Πάνε με σύμβαση παραχώρησης. Για να πάρει 3 εργολαβίες στο Καλογρίτσα. Αυτό είναι δική σας εκτίμηση. Εγώ λέω, έχουν μαζευτεί πολλά και. Έχουν μαζευτεί πολλά. Είναι ένας χώρος δύσκολος, αλλά αν δει κανείς και από μακριά την ιστορία και τη διαδρομή όλων αυτών που έχουν συμβεί στη χώρα στην κατασκευή, θα διαπιστώσει αυτά που σας είπα. Άλλο λέω εγώ, αν έχουν μαζευτεί μήπως πολλά. Είναι και λιγότερο. Για τον κύριο Παπά, μήπως έχουν μαζευτεί πολλά, αυτό λέει ο Χριστός. Εγώ θέλω να μου πείτε γιατί ακριβώς κατηγορείτε. Για μία διαμάχη δύο ιδιωτών. Ναι.
Ο κύριος Καλογρίτσας στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κολλητός του ΣΥΡΙΖΑ που του δίνανε που του κάνανε και άρα αναξιόπιστος και σήμερα γίνεται αξιόπιστος. Mm-hmm. Έχει βγει το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο. Τελικά ο Καλογρίτσας, μισό λεπτό. Και λέει ότι δεν υπήρχαν εικονικά. Ήταν αναξιόπιστος και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θεωρώ ναι.